Χωρίς στέγη έχουν μείνει υποστηρικτικές λειτουργίες του Βενιζέλου Νοσοκομείου λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς σε εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης. Πρόκειται για τη διοικητική, οικονομική και τεχνική υπηρεσία με περίπου 75 εργαζόμενους να αδυνατούν να εργαστούν σε διαδρόμους και σε άλλους χώρους του νοσοκομείου, με τους ίδιους να διεκδικούν χώρους του Πανεπιστημίου στα λεγόμενα λευκά κτίρια, όπου καλύπτονται οι ανάγκες του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Δεν έχουμε πού να εργαστούμε. Οι υποστηρικτικές δομές του νοσοκομείου είναι στο δρόμο. Αυτή τη στιγμή ζητάμε τη συστέγαση. Τη δική μας, μαζί με το Τμήμα Φυσικής Ιστορίας, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, καθότι υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι ανεκμετάλλευτοι. Δουλεύουμε στηριζόμενοι στο φιλότιμο και στην φιλοπατρία σε εισαγωγικά των εργαζομένων. Έχουμε στηβαχτεί ο ένας πάνω στον άλλο. Οι προμήθειες των υλικών γίνονται στην είσοδο του νοσοκομείου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η κυβέρνηση, αυτή τη στιγμή η διοίκηση, πρέπει να σκύψουν στο πρόβλημα από χθες. Και όχι να κάνουμε αυτές τις διαδικασίες που κάνουμε τώρα για να λύσουμε το πρόβλημα. Βέβαια, γιατί το είχαν λύσει από μόνοι τους. Είναι μία εβδομάδα, ακούμε διάφορα ευχολόγια και διάφορες λύσεις μεσοβέζικες. Ωστόσο, με θετικό μάτι βλέπει το επίμαχο αίτημα η Βρετανία, η οποία βρίσκεται σε επικοινωνία με το αρμόδιο Υπουργείο. Αντιλαμβάνομαι την αγωνία που υπάρχει στους ανθρώπους του Βενιζελίου. Δεν χρειάζεται όμως ούτε πανικός, ούτε κινήσεις οι οποίες δεν είναι μεθοδικές. Είναι η ευαισθησία του Πανεπιστημίου προς το κοινωνικό έργο των νοσοκομείων είναι γνωστή και να είναι σίγουροι ότι θα βρεθεί τελικά λύση. Εργαζόμενοι του Βενιζέλου Νοσοκομείου προχώρησαν το πρωί σε συμβολική στάση εργασίας, αναδεικνύοντας το πρόβλημα στέγασης που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και, όπως σημείωσαν, οι πρόχειρες λύσεις με τα κοντέινερ που δρομολογούνται δεν μπορούν να εξαλείψουν το πρόβλημα. Την ίδια ώρα κάνουν λόγο για ελλείψη υλικών, οι οποίες είναι πρώτο πυλόν. Και το χειρουργείο και διάφορα άλλα τμήματα σιγά σιγά θα αρχίσουν να έχουν τεράστιο πρόβλημα. Αρχίζει να φαίνεται έντονα η έλλειψη υλικών, η οποία πιστεύω ότι σε 2-3 μέρες θα είναι ακόμα εντονότερη, η οποία θα δυσχεράνει πολύ την λειτουργία του χειρουργείου, του αναισθησιολογικού, τμήματων δηλαδή εχμής. Δηλαδή να θέλω να καταλάβετε. Αγγελίες δεν μπορείτε να κάνετε για ποιο λόγο. Ούτε τραχιότουσολίνες δεν θα έχουμε σε λίγο. Το Σωματείο Εργαζομένων συμπαραστέκεται στον αγώνα των εργαζομένων για άμεση αποκατάσταση της εργασίας τους στο νοσοκομείο. Θεωρούμε ότι όποια καθυστέρηση υπάρχει βαραίνει την κυβέρνηση και το Υπουργείο. Εν τω μεταξύ, για την ενίσχυση των φοιτητών και την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών τους, η Βρετανία του Πανεπιστημίου Κρήτης φρόντισε και το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού αλληλεγγύης προς τους φοιτητές, το πρώτο μέρος του οποίου, περίπου 6.000 ευρώ, θα τους αποδοθεί αύριο. Επιπλέον, το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι θα καταβληθεί το επίδομα σε όλους τους φοιτητές που έχουν πληγεί.